DiCaprio κέρδισε το πρώτο Όσκαρ. Ο Αλέξανδρος Λιζάρδος θα μας βοηθήσει και θα μας πει τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη λαμπρή τελετή. Ήταν μια λιγότερο λαμπρή τελετή από ό,τι θα θέλαμε να είναι η συγκεκριμένη. Λίγο απογοητευμένη μπορούμε να πούμε το ότι είναι η πραγματική κινηματογραφόφιλη από τη στιγμή που η ταινία η οποία πήρε το βραβείο καλύτερης ταινίας διεκδίκησε και ένα ακόμα μόνο βραβείο σε άλλη μια κατηγορία. Είναι μια μικρή ένδειξη αυτή λοιπόν το ότι δεν γνωρίζαμε το ποια ταινία θα είναι το φαβορί ακριβώς γιατί το επίπεδο ήταν αρκετά χαμηλό. Με 6 βραβεία Όσκαρ έφυγε όμως το Mad Max και... Ακούγεται παράλογο το ότι ο νικητής στην πρώτη κατηγορία είναι μόνο με 2 βραβεία. Και βεβαίως το Revenant, η ταινία για την οποία κέρδισε το βραβείο ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, έφυγε με 3 βραβεία για σκηνοθεσία. Ο ίδιος ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, τον οποίο βλέπουμε ήδη τώρα στα πλάντα, ήταν 2 λοιπόν από τις σημαντικές. Αλέξανδρε, είναι γνωστό 4 φορές είχε προταθεί. Αυτή ήταν λοιπόν η μία ακόμα φορά από την μεγάλη σειρά λοιπόν των υποψηφιότητων που είχε ο Λεωνάρντο Ντικάπριο. Κατά τη δική μου γνώμη, ήταν ίσως από τις πιο αδύναμες ερμηνείες για τις οποίες ήταν υποψήφιος. Στο Aviator έπρεπε να το έχει πάει. Δεν μπορούμε εμείς να καθορίζουμε την τύχη των Όσκαρ. Είχε στην πλάτη του καλές ταινίες στο παρελθόν. Τώρα ίσως δικαιώθηκε. Δεν ξέρω βέβαια πώς λειτουργούν. Δεν ξέρω κατά πόσο θεωρείται δικαίωση. Μάλλον είναι ολοκλήρωση ενός κύκλου. Μάλλον ήταν και όλη αυτή η στρατηγική που έχει ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Κάθε φορά που είναι υποψήφιος. Μέσα από το διαδίκτυο και μέσα από τα social media που πραγματικά δίνουν μια διαφορετική εικόνα στον Ντικάπριο. Είναι πάντως ένας ηθοποιός που έχει εξελιχθεί μέσα στον χρόνο, είναι ένας ηθοποιός με πραγματικό ταλέντο και λάμψη και δείχνει το ότι πλέον δεν φοβάται να τσαλακώνεται. Να πούμε λοιπόν το ότι αυτή την τελετή αυτό που μας έχει μείνει είναι ο πολιτικός λόγος που προσπάθησαν οι περισσότεροι να αρθρώσουν, κατά τη διάρκεια των... βραβεύσεων. Τοποθετήθηκαν λοιπόν ο Λεωνάρντο Ντικάπριο για την οικολογική καταστροφή, η Μπρι Λάρσον για τους ελάχιστους πλέον κινηματογραφόφιλους που πηγαίνουν στον κινηματογράφο, μάλιστα στο λόγο της φρόντισε να μιλήσει με αρκετά όμορφα λόγια και για τα φεστιβάλ που φιλοξένησαν την ταινία, μεταξύ αυτών και το φεστιβάλ του Τορόντο. Ο Αλεχάνδρο Γκονθάλεγε Σινιάρη, τον οποίο βλέπουμε τώρα στα πλάνα, μίλησε για τον ρατσισμό συνολικότερα, κάνοντας και ένα μικρό κοινωνικό σχόλιο για αυτό το οποίο έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό για τα μέλη της Επιτροπής, που είναι πολύ λιγότερα των Αφροαμερικανών παρά των. Σε σχέση με τους λευκούς. Έκπληξη είδαμε να προκαλεί η βράβευση του Spotlight στο τέλος. Αντικειμενικά πάντως ήταν ίσως και η πιο δυνατή ταινία από αυτές που ήταν υποψήφιες στην κατηγορία για την καλύτερη ταινία. Ωραία, εγώ το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον που είχαν και τις πολιτικές τους θέσεις, ειδικά κατά του ρατσισμού. Αλέξανδρε Λιζάρδε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, θα δούμε λίγα πλάνα ακόμα. Winning 2 Oscars for Original Screenplay and Best Picture. This film gave a voice to survivors, and this Oscar amplifies that voice. Ωραία. Λοιπόν, Αλέξανδρε, τώρα θα δούμε το βίντεο που έχεις φτιάξει. Το βίντεο δεν είναι ακριβώς ένα βίντεο πάνω στα Όσκαρ, γιατί θα ακολουθήσουν μεγαλύτερα θέματα στα επόμενα δελτία. Είναι όμως από μια συνάντηση λίγες ημέρες πριν από τους πρωταγωνιστές της σειράς Walking Dead που βρέθηκαν στην Ελλάδα για να προωθήσουν τον έκτο κύκλο της σειράς, οι οποίοι είχαν κάνει τις δικές τους προβλέψεις. Έχουν πέσει κατά ένα μεγάλο ποσοστό μέσα. Ας τους ακούσουμε. Θα το διαπιστώσουμε, όπως και να έχει ενδιαφέρον. Φέρνει για μας. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. We are just 3 days before the Oscar ceremony. I don't know if you have watched any of the films and if you have some favorites. I loved Room. Oh, it was Room amazing. Was did you see that? I did not see it. No. And Brie Larson was really great. Brie Larson and that little boy was incredible too. Yeah. I unfortunately we've been working so much we haven't had a chance to see all the films. But I saw Trumbo. Bryan Cranston is one of my favorite actors, and to see him in that role was awesome. I mean, everything he does is great. I think a lot of people are pulling for Leo, though. Yeah. You know, I think they think this is the year that he's going to do it with The Revenant, which I loved. And I thought Tom Hardy was amazing in it as well. I mean, I thought that was such a great film. You know, it'll be interesting to see how everything shakes out. All life is precious. Don't worry about what's going wrong. I'm trying here. I'm not giving up. There's a long way to white knuckle it solo. Ένας μυθικός.